Με τον εφιάλτη των κατασχέσεων τραπεζικών του λογαριασμών βρίσκονται αντιμέτωποι αρκετοί πολίτες για παλιά χρέη νεκρών συγγενικών τους προσώπων προς το δημόσιο. Πρόκειται μάλιστα για χρέη ακόμα και από τη δεκαετία του 1980, για τα οποία όπως υποστηρίζουν δεν γνώριζαν το παραμικρό, ενώ δεν είχαν λάβει καμία ειδοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε ένα χαρτί στα παιδιά μου και στα τρία ότι πρέπει να πληρώσουν 1.700 ένα χρέος του πατέρα τους πριν από 40 χρόνια. Το 83 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 39 χρόνια. Δεν το γνωρίζαν, αλλιώς θα το είχαν πληρώσει. Έχουν κάνει κατάσχεση και έχουν μπλοκάρει όλους τους λογαριασμούς. Ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη να δώσει εντολή να διαγραφούν μετά από 20 χρόνια που είχαν πει, να διαγραφούν και στα παιδιά μου και σε όλους που δεν έχουν να τα πληρώσουν. Ο πρώην άντρας σας είχε πεθάνει πριν από 20 χρόνια σε τροχείο, μας είπατε. Πριν 20 χρόνια. Δεν είχατε κανένα χαρτί λάβει, ούτε καμία ενημέρωση? Όχι, όχι, καμία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Ηρακλειώτη σας, η οποία ενημερώθηκε πριν λίγες ημέρες για ένα χρέος στο ΙΚΑ του πρώην συζύγου της, ύψος 1.702 ευρώ, και αφού προηγουμένως έγινε κατάσχεση χρημάτων τόσο στο δικό της τραπεζικό λογαριασμό, όσο και της κόρης της. Πήγα εγώ στην τράπεζα τη δικιά μου, εμένα γιατί μου τον μπλοκάρετε το λογαριασμό? Μου λέει δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΙΚΑ. Πήγα στο ΙΚΑ, μου λέει φταίει η τράπεζα. Και μάλιστα θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, έτσι? Ναι, στο σούπερ μάρκετ και ψώνισα 9 ευρώ πράγματα, λέει δεν υπάρχουν χρήματα. Ξέρω από χρόνια ότι μετά από 20 χρόνια διαγράφονται. Γιατί δεν τα έχουν διαγράψει? Γιατί κυνηγάνε τους ανθρώπους τώρα μετά από 35-40 χρόνια? Πρέπει να διαγραφούν σε όλο τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι φτωχός, ο κόσμος πεινάει. Μέρος των χρημάτων από τη σύνταξή της κατασχέθηκαν, όπως και η μισθοδοσία της κόρης της, ύψους 902 ευρώ, ενώ έγινε κατάσχεση ακόμη και χρηματικών ποσών 1,5 και 6 ευρώ. Τους είπα εγώ στο ΙΚΑ από το 83, γιατί δεν στείλατε ένα χαρτί των παιδιών να πείτε 7 χρωστούς ο πατέρας σου και πλήρωσε τέτα. Ναι. Λέει στείλαμε, πότε το στείλατε? Ορίστε κυρία, το στείλατε το 22, τώρα το στείλατε. Και δεν είναι για το ποσό, είναι γιατί μπλοκάραν τους λογαριασμούς όλους. Και γιατί πήρανε και γιατί το μίσθωμα του παιδιού μου, το οποίο, το οποίο πήγε να πάρει το μισθό του να πληρώσει το ενίκιο του. Καταδεχτήκανε μάνα μου, λέει, και μου πήρανε 1,5 ευρώ και 920 το μισθό. Η ίδια μετέβη τόσο στην τοπική υπηρεσία όσο και στην τράπεζα, χωρίς όμως να βγάλει άκρη. Ό,τι γράφομαι δεν το ξεγράφομαι, μου λέει. Και λέω έχομαι το ακατάσχετο. Μέχρι 1.200. Μπορούν να πάρουν τα 4 και τα 5 και τα 6 ευρώ, λέμε τώρα. Λέει ναι. Σε δινή θέση βρίσκεται και ο Μανώλης Ζαμπουλάκης, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάσχεση χρηματικού ποσού ύψους 3.693 ευρώ για χρέη άνω των 30 ετών. 3.693 ευρώ. Και σας είπε η διευθύντρια τι ακριβώς? Ο είπε ναι, ότι εγώ υπογράφω από τα 5.000 ευρώ και πάνω στο δικαστήριο. Μη φοβάσαι, γιατί είναι σένα 3.500 και δεν γίνεται. Και λέει ότι σένα ο ποσό σου είναι 1.300 ευρώ. Και λέω από εκεί και πάνω, γιατί πήρετε τα λεφτά? Όπως υποστηρίζει, η ηλικιωμένη αδελφή του διέθεσε τα χρήματα αυτά για τα έξοδα κηδείας, με τον ίδιο να βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και να διεκδικεί λύση στο πρόβλημα. Είπαμε για διάλυση. Τα λεφτά αυτά δεν ήταν δικά μου. Η αδερφή μου είναι 93 χρονών, 91 λάθος. Λοιπόν, και ο κουνιάδος με εγκεφαλικό. Μου τα έβαλε για να τσιθάψω και να μην είναι τα λεφτά δικά μου. Είναι της αδερφής μου και αυτή τη στιγμή εγώ τώρα μέτωπο με την αδερφή μου. Θα το λύσω, θα τη δώσω μουρέλα μου, το παιδιό μου. Κράτος δεν είναι, να το ακούσετε όλοι.